Είμαστε με τον ναυτιλιακό πράκτορα Ηλία Πίκουλο και το σημερινό θέμα θα είναι ακτοπλοϊκές συνδέσεις για το καλοκαίρι του 2024. Ποια δρομολόγια θα εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση στο νησί της Λέσβου? Τα δρομολόγια μας περίπου κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα, διότι σαν γραμμές δεν έχει αλλάξει κάτι τουλάχιστον και για φέτος. Μια-δυο μικρές επεμβάσεις, ας το πούμε, λόγω του ότι είχαμε δει από πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές, πρώτο ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει πολλή κίνηση και ζητάει κι άλλο πλοίο, όχι μόνο για το νησί το δικό μας, αλλά και για τη Λίμνο, γιατί και η Λίμνος δουλεύει πάρα πολύ με τη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, η Attica Group πρόσθεσε ένα δρομολόγιο για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, το Σάμος, το οποίο πήγαινε, έκανε κάποιο εξπρές για Πειραιά, θα το κάνει τώρα κάθε Σάββατο για Καβάλα, Λίμνο Καβάλα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο πλοίο, όπως γνωρίζετε, της τάξης των 200 μέτρων, με μεγάλο γκαράζ για να βοηθηθούν και τα φορτηγά πλοία, η εμπορευματική κίνηση, με φορτηγά για ζωοτροφές και όλα αυτά, και φυσικά για τα περισσότερα γιοταχή, για πολλά κάμπερ που έχει κίνηση σαν κίνηση, πάρα πολύ κίνηση παρουσιάζει κάθε χρόνο η Λίμνος, και προσθέθηκε δηλαδή ένα επιπλέον δρομολόγιο για Καβάλα, για Βόρεια Ελλάδα. Έτσι δηλαδή θα έχουμε για τη Βόρεια Ελλάδα 4 δρομολόγια για Καβάλα, η Attica Group, και ένα για Θεσσαλονίκη κάθε Σάββατο. Όλα θα γίνονται με το πλοίο Διαγόρας, και το ένα που είπαμε θα γίνεται με το Σάμος κάθε Σάββατο για Λίμνο Καβάλα. Επίσης έχουν προσθεθεί και εκεί, θα μπουν και κάποια δρομολόγια πάλι για μέσα Ιουνίου με τέλη Αυγούστου τη CJET, από το γνωρίζω το Σποράδε Star, το οποίο είναι και αυτό ένα ναι, μικρό πλοίο, αλλά έχει μια καλή χωρητικότητα και ειδικά σε επιβάτες, νομίζω σε 1000 επιβάτες. Αυτό θα ενώσει την Καβάλα με τη Λίμνο, με τη Λίνη, με 2 δρομολόγια. Οπότε δηλαδή θα έχουμε μία Θεσσαλονίκη, το Διαγόρας, και θα έχουμε 6 δρομολόγια για Καβάλα. Σχεδόν κάθε μέρα θα έχει Λίμνο Καβάλα. Ο Πειραιάς μας παραμένει με τα 9-10 δρομολόγια μαζί με του Σιγρίου σε καθημερινή βάση, και στη θέση του Σάμος που έχει κάθε χρόνο έκανε το εξπρές του Σαββάτου, θα το κάνει Ιούλιο-Αύγουστο ο Αστερίωνας, το οποίο είναι ένα πλοίο 200 μέτρων, είναι αδελφάκι με το Ρόδος. Διευκρινιστικά ως προς το Σίγρι, κάθε πότε είναι το δρομολόγιο που εκτελείται? Το Σίγρι ξεκινάει 8 Ιουνίου και θα είναι για 11 Σάββατα μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Είναι αναχώρησή του από Σάββατο από Πειραιά 12 το μεσημέρι, με Μύκονο, Μεστά, Σίγρι και επιστροφή. 11.30 ώρα το βράδυ αναχώρηση από Σίγρι για Μεστά, Μύκονο, Πειραιά. Δεδομένου ότι το καλοκαίρι πληθαίνουν οι ανάγκες σε ό,τι έχει να κάνει με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, υπάρχει περίπτωση τον Αύγουστο που ξέρουμε ότι έχουμε μεγαλύτερο φόρτο να προσθεθούν κάποια πλοία? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν πλοία για να προσθεθούν. Όλα τα νησιά έχουν πολλή δουλειά και φέτος φαίνεται ότι θα έχει πάρα πολλή δουλειά γενικότερα και το νησί μας. Είναι πιεσμένα τα δρομολόγια και δεν υπάρχουν άλλα πλοία για να μπουν κάποιες νέες γραμμές ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιο περισσότερο αριθμό δρομολογίων. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με την Τουρκία, ποια είναι η εικόνα που σχηματίζεται για το καλοκαίρι? Η εικόνα είναι ότι όντως έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολλά τα εκατομμύρια των Τούρκων απέναντι, οπότε ένα 5-10% να πάρουμε μερίδιο το νησί μας είναι ένας πολύ μεγάλος ικανοποιητικός αριθμός. Ξεκίνησε όντως η χρονιά πάρα πολύ καλά. Έγινε το σύστημα της βίζας, gate visa που γίνεται τώρα, και αυτό βοηθάει αρκετά. Όχι ότι είναι οι χιλιάδες βίζες που δίνονται εδώ, ωστόσο όμως είναι μια ένεση στην πιο γρήγορη και πιο εύκολη πρόσβαση και δημιουργεί μια καλύτερη προϋποθέσεις για το ταξίδι του Τούρκου. Τα πλοία είναι πολλά, είναι όλα τουρκικά. Να το τονίσουμε και αυτό, δεν υπάρχει ελληνικό πλοίο, είναι μειονέκτημα για μας, διότι τόσα χρόνια υπήρχαν κάποιες εταιρείες οι οποίες δεν μπορούσαν να επιβιώσουν με τον ανταγωνισμό που κρατούσαν οι τουρκικές εταιρείες. Γιατί όπως γνωρίζετε, άλλα είναι τα μεροκάματα, άλλοι οι μισθοί του ελληνικού ναυτικού. Όλα είναι διπλάσια και τριπλάσια τα έξοδα για ένα ελληνικό πλοίο στις γραμμές, τα ναυτολόγια, οι μισθοί, όλα συντελούν αυτά. Και τελικά, όντως όμως, οι τουρκικές εταιρείες είναι με 6 με 7 πλοία στο σύνολό τους τώρα, με γρήγορα, με καταμαράν. Θα ανοίξουν, από ό,τι γνωρίζω, και οι γραμμές πάνω, η Πέτρα θα ανοίξει για το Δήμιο το καλοκαιρινό να βοηθήσει το βόρειο κομμάτι. Πιστεύω ότι όντως η χρονιά είναι καλή για το νησί μας, ωστόσο πρέπει να δούμε και τις υποδομές αν έχουμε, έτσι. Ότι μας λείπουν κλίνες, μας λείπουν κλίνες. Είναι γεγονός αυτό. Δεν έγινε κάτι
ουσιαστικά κάτι πολύ καινούργιο, εκτός από ένα-δύο μονάδες που γίνανε το πεντάστερο στην Κράτηγο και οπτοπλωμάρι και κάτι άλλο καινούργιο δεν έχει γίνει σε μονάδα μεγάλη. Αυτές είναι οι δυνατότητες αυτής του νησιού μας. Ευελπιστούμε ότι θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε. Διευκρινίζεται ότι τα καραβάκια από και προς Τουρκία είναι σε καθημερινή βάση, έτσι. Είναι σε καθημερινή βάση και ειδικά το Παρασκευά Σαββατοκύριακο. Είναι με πολλαπλές αφιξαναχωρήσεις. Και πολλές οι γιορτές, είτε οι δικές μας εδώ. Τώρα έχουμε τη γιορτή 2 Ιουνίου, τη γιορτή του Κερασιού στην Αγιάσου, το οποίο το πλασάρουν πολύ ωραία τα γραφεία και γενικότερα τα τουρκικά γραφεία. Και πάει καλά και αυτό, πολύ κόσμο. Εκτός το τριήμερο δηλαδή που θα έρχονται και στάντα Παρασκευή με Κυριακή, έχει και πολλά μονοήμερα για τη μέρα της γιορτής που θα είναι Κυριακή 2 Ιουνίου. Και τέλος, ό,τι αφορά το κομμάτι της κρουαζιέρας, τι να περιμένουμε φέτος το καλοκαίρι και γενικότερα έχει ολοκληρωθεί η εικόνα ως προς τις αφίξεις που θα έχουμε στη Μυτιλίνη και στο νησί της Λέσβου? Δυστυχώς η κρουαζιέρα πάει με πολύ αργά βήματα. Οι προσεγγίσεις μας είναι γύρω στις 8 με 9, ήδη έχει γίνει μία. Περιμένουμε τώρα μία 29 Μαΐου την Τετάρτη, το Grande της Οσεάνια, μεγάλο καινούργιο νεότευκτο. Έχει πολύ κόσμο, μας έχετε καλή μέρα με την έννοια ότι είναι Τετάρτη και η αγορά μας είναι ανοιχτή, 8 με 5. Το χτίζουμε κομμάτι-κομμάτι από την αρχή. Από το 15 και μετά υπήρξε μηδενική βάση την κρουαζιέρα. Ξεκινάμε λοιπόν από το πουθενά, ξανά από την αρχή, έχουμε ξεκινήσει και το χτίζουμε κομμάτι-κομμάτι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των υποδομών, επειδή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σύμφωνα με την εμπειρία σας, τι πρέπει παρεμβάσεις να γίνουν στα λιμάνια που έχει ο τόπος, προκειμένου να λειτουργήσει και πιο θετικά ως προς τις εταιρείες που προσελκύει? Κοιτάξτε, έχει βαλτώσει ιστορία με το master plan και δυστυχώς δεν γίνεται ούτε πιστεύω ότι θα γίνει κάτι άλλο μεμονωμένα. Αυτό για τον τόκο που συζητάμε και κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Απλώς λέμε ότι το λιμάνι μας είναι κάπως καλό, με την έννοια ότι αν το συγκρίνεις με μια Χίο, με μια Λίμνο, επειδή έχουμε δύο θέσεις πρόσδεσης των επιβατικών, ωστόσο με τα πλοία τα τουρκικά που έρχονται, που σας είπα, σημερινή σε βάση είναι 5 με 6 κομμάτια την ημέρα, κλείνει όλο το ISPS, κλείνει όλος ο χώρος μπροστά και ένα μικρό κουραζιερόπλιο να θέλουμε να φέρουμε που μπορεί να πέσει δίπλα της τάξης των 140-150 μέτρα. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα δηλαδή, διότι δεν υπάρχει χώρος και φυσικά το ISPS είναι 130 μέτρα και το πιάνει όλο το χώρο τα τουρκικά τα πλοία. Σε ό,τι έχει να κάνει με το λιμάνι του Σιγρίου, επειδή είχε υποθεί ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες πρόσθετες εργασίες, εκεί ποια εικόνα επικρατεί? Εκεί παραδόθηκε ένα έργο, πιστεύω ότι ήταν στρατηγική σημασία και έπρεπε να γίνει. Γιατί για λιμάνι, για να πιάσουν πλοία μεγάλα, δεν είναι. Δηλαδή, κάνεις ένα λιμάνι με προοπτική 10 χρόνια ή για 30 χρόνια. Έγινε ένας ντόκος εκεί της τάξης 130 μέτρων. Ήδη οι καπεταναίοι δικοί μας και το Πάτμος είχαν θέματα και πέρυσι και στις προηγούμενες χρονιές. Δεν πηγαίνει πλοίο άλλο όλο το χειμώνα. Το πρόβλημα αυτό ποιο είναι, ότι μπουκώνει, να σου το πω έτσι πιο απλά, εκλειμμένο, ότι μπουκώνει το λιμάνι με άμμο όλο το χειμώνα οι κυρίοι που φυσάνε εκεί. Δεν πηγαίνει κάποιο βαπόρι, κάποια κίνηση εκεί να γίνουν προπελιές ώστε να καθαρίσει από κάτω. Και στα πρώτα δρομολόγια, όπως πέρυσι και φέτος φοβάμαι πάλι, ότι θα έχουμε θέματα με τα ψυγεία των πλοίων κάτω στο βύθισμα. Το Πάτμο που θεωρείται ένα καινούργιο πλοίο και δεν είναι από τα μεγάλα, είναι της τάξης των 155 μέτρων. Ο ντόκος είναι 130 μέτρα. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή 25 μέτρα είναι στον αέρα το πλοίο. Το σχεδίασαν έτσι, το κάναν έτσι. Περιμένουμε τώρα να δούμε να πάνε οι γραμμές του ΟΤΕ, γιατί πρέπει να δουλέψουμε για να δουλέψει κάτι οπωσδήποτε, ξέρετε, καταλαβαίνετε, χρειάζεται ίντερνετ. Το τρέχουμε τώρα, γιατί τον άλλο μήνα, 8 του μήνος, έχετε την πρώτη προσέγγιση και ευελπιστούμε ότι κάτι θα κάνουμε.